πάρει, θέλω να ακουστεί η επιστολή σου και από τα RGNA λοιπόν εδώ από την Αθήνα και θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου τη διαβάσεις. Σημειωτέων ότι η επιστολή αυτή παραδόθηκε με δικαστικό επιμελητή και παρελήφθη χέρι με χέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι μια επιστολή διαδικτυακή που τη γράφουμε και στην ουσία τη βλέπουν οι φίλοι μας. Παρελήφθη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα, αν αυτή η επιστολή την πάρει μαζί του ο Πρωθυπουργός όταν θα πάει στην τουαλέτα ή θα πάει σε κάποιο κάδο των αχρήστων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα ιστορία, το οποίο το αναφέρω κιόλα στο τέλος της επιστολής. Mm-hmm. Λοιπόν, η επιστολή λέει ως εξής: αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι ένας από αυτούς που το Μάρτιο του 2020 στα επεισόδια στον Εύρο άφησα τη ζεστασιά του σπιτιού μου, την θαλπορή της οικογένειάς μου και με αυταπάρνηση και κίνδυνο ζωής έτρεξα στο Δέλτα Εύρου πριν καν ακόμα οργανωθεί η αστυνομία και ο στρατός για να βοηθήσω δίπλα με τον απλό κόσμο, αγρότες, κτηνοτρόφους, καλυβιέριδες και όχι μόνο, έτσι ώστε να αποτραπεί η συγκροτημένη από τον Τούρκο πρόεδρο λάθρο εισβολή τουλάχιστον 3.000 ανθρώπων που η τουρκική χωροφυλακή και ο στρατός μπροστά στα μάτια μας αποβίβαζαν και τους έβαζαν σε βάρκες για να τους περάσουν στο ελληνικό έδαφος. Είμαι ένας από αυτούς που τη νύχτα μέσα στις μπλάβες στον ποταμό Εύρο, σε απόσταση 30 μέτρων από την Τουρκία, διενεργούσα περιπολίες χωρίς μέσα, χωρίς θερμικές κάμερες, χωρίς τίποτα παρά μόνο ως εφόδιο την αγάπη μου για τον τόπο και την Ελλάδα μας. Είμαι ένας από αυτούς που οι Τούρκοι στρατιώτες με σημάδευαν με τα όπλα και πυροβολούσαν στον αέρα για να τρομάξω, έτσι ώστε να μπορέσουν οι διακινητές να περάσουν στο ελληνικό έδαφος τους λαθρομετανάστες. Είμαι ένας από αυτούς που δεν σκέφτηκα καν να γυρίσω πίσω όταν στρέφανε τα όπλα πάνω μου, γιατί μια πρωτόγνωρη δύναμη έβγαινε από μέσα μου, μου έλεγε να μην διανοηθώ να φοβηθώ. Είμαι ένας από αυτούς που το Μάρτιο του 20 κατά την επίσκεψή σας στον Εύρο, στο τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, μου σφίξατε το χέρι και μου είπατε περήφανα μπράβο για ό,τι κάνετε για την πατρίδα, συνεχίστε έτσι. Το θυμάστε κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαι ένας από αυτούς που δεν είμαι ρατσιστής και ακροδεξιός, έχοντας διασώσει παιδιά και λαθρομετανάστες από βέβαιο πνιγμό και κρυοπαγήματα. Είμαι ένας από αυτούς που πρώτη φορά εδώ στον Εύρο ένιωσα πραγματικά ότι ο Πρωθυπουργός μου είναι γνήσιος πατριώτης, δεν μασάει τα λόγια, αλλά ούτε και τις πράξεις του και δεν λυγίζει σε κανέναν. Είμαι όμως και ένας από αυτούς που μετά από όλα αυτά που έλαβαν χώρα τον περασμένο Μάρτιο, δημοσιεύοντας 29/12/2020 την απόφαση περί δημιουργίας hot spot στο φυλάκιο Εύρου, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, ένιωσα προδομένος. Είμαι ένας από αυτούς που ένιωσα ότι υποτιμάτε την νοημοσύνη μου όταν μου λέτε ότι δεν θα είναι νέο hot spot, αλλά αναβάθμιση, επέκταση του ήδη υπάρχοντος που έχει χωρητικότητα 250 ατόμων, ενώ θέλετε να αυξήσετε τη χωρητικότητα στα 1500 άτομα, με σχολεία, αναψυκτήρια, γυμναστήρια κλπ. Απλά μόνο για να τα βλέπουμε, χρησιμοποιώντας τα μόνο σε έκτακτες ανάγκες όπως παραδείγματος χάρη του περασμένου Μαρτίου. Το έολο και τελείως ανετιολόγητο βασικό επιχείρημα του κ. Μηταράκη θα μπορούσε να έχει σημασία και αξία αν κύριε Πρωθυπουργέ μου κάνετε την τιμή να μου απαντήσετε σε ποιο kit και ποια δομή φιλοξενίας μεταφέρθηκαν για ταυτοποίηση όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες που συνελήφθησαν στο Δέλτα Εύρω τον περασμένο Μάρτιο στην έκτακτη ανάγκη. Είμαι ένας από αυτούς που σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλει να δει τον τόπο του να παρακμάζει με τέτοιες επενδύσεις. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ενημερώνω, αν δεν το γνωρίζετε, ότι πέριξ των οικισμών που θέλετε να δημιουργήσετε το hot spot υφίστανται πάνω από 65 σπίτια εγκαταλελειμμένα. Οι νέοι δεν έχουν λόγο να μείνουν στον Εύρο, δεν υπάρχει μέλλον. Η υπογεννητικότητα έχει φτάσει στα κόκκινα. Κύριε Πρωθυπουργέ, πότε θυμάστε τελευταία κάποιον υπουργό ή πρωθυπουργό οποιασδήποτε κυβερνήσεως να έχει μεταβεί στον Εύρο και ειδικά στο Βόρειο να κόψει κορδέλα για τα εγγένεια μιας μεγάλης επένδυσης που θα δώσει πνοή στον τόπο? Είμαι ένας από αυτούς που καθημερινά συναντώ και ακούω ιστορίες ανθρώπων που ζουν δίπλα από τα σύνορα να μην μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια από το φόβο τους λόγω των επιθέσεων που δέχονται από τους λαθρομετανάστες που τους σταματούν στον δρόμο, τους ληστεύουν, τους χτυπάνε, τους κλέβουν τα οχήματά τους για να φτάσουν στον προορισμό που θέλουν. Είμαι ένας από αυτούς που μαζί με την αστυνομία και το στρατό, σαν μια γροθιά, ένωσα τις δυνάμεις μου για να αποτρέψω την εισβολή στον τόπο μου. Είμαι ένας από αυτούς που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα δώσει εντολή στους αστυνομικούς να χτυπήσουν όλους εμάς, τα αδέρφια τους, τους γονείς τους, που το Μάρτιο δύναμη τη μάχη δίπλα-δίπλα σε περίπτωση που δεν ανακαλέσετε την απόφασή σας. Είμαι ένας από αυτούς που νιώθω προδομένος όταν επίσημα ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει ότι δεν θα γίνει καμία δομή στον Εύρο. Και απ' την άλλη, ακούω τον κ. Μηταράκη να αναφέρει ότι η απόφαση για τον Εύρο αποτελεί εθνική στρατηγική μεταξύ των Υπουργείων Μετανάστευσης, Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας. Είμαι ένας από αυτούς που δεν αντιλαμβάνεται ποιος ο λόγος να επεκτείνεται ο φράχτης όταν απ' την άλλη θέλουμε να δημιουργήσουμε hot spot με αύξηση χωρητικότητας. Είμαι ένας από αυτούς που αναρωτιέται σε μια έκτακτη κατάσταση πώς θα αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα 5.000 λαθρομετανάστες στα σύνορα και άλλους τόσους λίγα χιλιόμετρα μέσα στη γη μας. Είμαι ένας από αυτούς που στις απερχόμενες εθνικές εκλογές σας στήριξα, γιατί δεν χωρούσε ο νους μου την προδοσία της Μακεδονίας από το ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που συγκεκριμένη πολιτική παράταξη δεν διανοήθηκε να δημιουργήσει hot spot στον Εύρο. Είμαι ένας από αυτούς που κατά την επίσκεψη του κ. Μηταράκη μου παρών στην πλατεία της Ορεστιάδος για να διατρανώσω τη φωνή μου ενάντια στο εθνικό έγκλημα που πάει να γίνει. Ένας από αυτούς γέννημα θρέμα Ευρύτης, οικογενειάρχης που δεν συμμετείχα ποτέ σε κάποια ακροδεξιά παράταξη με ρατσιστικά ή άλλα αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά.
ένας από αυτούς που πιστεύω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου στη δημοκρατία που γέννησε η χώρα μου και αυτή θα υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Κύριε Πρωθυπουργέ, κανένα επιχείρημα δεν δικαιολογεί αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει. Δεν πρέπει να είναι κάποιος απόφυτος στις σχολές Ευελπίδων για να αντιληφθεί ότι δεν δημιουργείς πέμπτη φάλακα στην πλάτη του στρατού. Άρα γιατί λέει το ΚΙΣΕΑ γι' αυτό? Ο Εύρος λόγω της γεωστρατηγικής θέσης του και για πολλούς άλλους λόγους που γνωρίζετε πρέπει να είναι αποφορτισμένος από εσωτερικούς κινδύνους. Έτσι ώστε σε μια έκτακτη περίπτωση το μυαλό μας, η δύναμή μας να επικεντρώνεται στους εξωτερικούς κινδύνους και όχι στους εσωτερικούς. Τέλος, είμαι ένας από αυτούς που ακόμα και αν πετάξετε την παρούσα επιστολή μου σε κάποιο κάδο του Μαξίμου, σε μια παρόμοια περίπτωση όπως του Μαρτίου, πάλι τα ίδια θα πράξω, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γιατί η αγάπη μου για τον τόπο και το να μην θέλω να σελγεί κανείς πάνω του δεν είναι συνυφασμένη με κανένα πολιτικό και καμία κυβέρνηση. Δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά είναι συνυφασμένη με την ιστορία αυτού του τόπου και τα ποτάμια αίματος των προγόνων μας, τους οποίους και δεν ξεχνώ και δεν προδίδω με κανένα τίμημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο που μου έσφιξε το χέρι, το Μάρτιο και μου είπε «Συνεχίστε έτσι».